δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που ζούσαν, σαν να βρίσκονταν σε ταινία φυσικής καταστροφής. Οι εικόνες από το σπίτι της οικογένειας Οικονόμου στην περιοχή των Καρδαμιτσίων αποτυπώνουν τις δύσκολες ώρες που πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης, όταν από τον ανεμοστρόβιλο αποκολλήθηκαν τμήματα της στέγης αλλά και η τσιμεντένια καμινάδα. Μέσα στο διόροφο σπίτι βρισκόταν εκείνη την ώρα οι οικογένειες. Η δύναμη της βροχής και του αέρα τρόμαξε τα μικρά παιδιά, που ευτυχώς είχαν προλάβει και είχαν μπει στο εσωτερικό του διαμερίσματος και δεν κινδύνευσαν με σοβαρό τραυματισμό από τα κομμάτια που αιωρούνταν στη δίνη του ανέμου. Λίγες ώρες μετά και με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες αποκάλυψαν με πόση δύναμη χτυπήθηκε το σπίτι. Ο κύριος Οικονόμου αλλά και η μητέρα του μιλούν για αυτό που έζησαν, ενώ μέσα στην ατυχία τους νιώθουν και τυχεροί, καθώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Η ώρα 8.30-9 παρά ακούσαμε ένα δυνατό αέρα. Είπαμε κεραυνός είναι, αέρας είναι, τι είναι, και μας αναστάτωσε, κουνούσε τα σπίτια. Πήγαινε το σπίτι, να. Και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε αυτά τα χάλια. Εσείς έχετε και τρία μικρά εγγονάκια. Τέσσερα έχω, τέσσερα. Η μεγάλη σπουδάζει, τέσσερα. Και ώρα μαζεύτηκαν σωρό, έκλειγαν τα παιδάκια, έκαναν. Και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε αυτά τα χάλια. Τώρα εδώ σας έχει γκρεμίσει τη στέγη σχεδόν, έχει πάρει την καμινάδα. Όλα. Δεν άφησε τίποτα απάνω, τα πράγματα τα διέλυσε όλα, έγιναν όλα χάλια. Χάλια. Ευτυχώς δεν είχατε και χειρότερα όμως. Όχι, ήταν αυτό που είμαστε όλοι μέσα, στο σπίτι. Οι ζημίες είναι μεγάλες, αλλά ευτυχώς δεν χτύπησε κάποιος. Τι έγινε ακριβώς από τον αέρα, προκλήθηκε από τη βροχή, έχετε καταλάβει τι έχει γίνει? Δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή εδώ, αλλά ήταν σαν τυφώνας που ξεκίνησε λίγο πιο κάτω και ήταν το επίκεντρο εδώ. Φαίνεται από τα δέντρα, έχει σπάσει τα δέντρα. Ναι, ήταν το επίκεντρο εδώ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Οι υπηρεσίες ήρθανε, ήρθε η ΔΕΗ, ήρθε η πυροσβεστική, χρειάστηκε. Η πυροσβεστική ήρθε γιατί πάνω στα καλώδια υπήρχαν διάφορα αντικείμενα, δέντρα είχαν πέσει. Ευτυχώς ήρθαν νωρίς νομίζω. Και από το Δήμο ήρθανε, εχθές το βράδυ αργά, ήρθαν και ο Δήμαρχος εδώ. Και από το Δήμο έχει έρθει, τα έχουν καταγραφεί, έχουν δει τι έχει γίνει. Ήτανε, μπορούν να, σαν τυφώνας του λεπτού. Δηλαδή 8.30-9 παρά έγινε τη ώρα εκείνη ακριβώς, που από την κάτω μεριά, όπως τα είδατε όλα τα δέντρα, και από το κάτω το οικόπεδο που είναι στο δρόμο το κεντρικό μέχρι εδώ πάνω, και έγινε, ήταν φοβερό, δηλαδή δεν σταμάταγε τίποτα, τα έπαιρνε όλο αέρας, φοβερό. Έχουν καταγραφεί, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, γιατί ήταν... Θα μπορούμε να θρυνούμε θύματα, αν δει κάποιος δηλαδή την εικόνα του σπιτιού. Πάρα πολύ εύκολα και στο σπίτι εδώ, που ήταν και οι κάτοικοι, τα παιδάκια κτλ. Αλλά και στο δρόμο, γιατί τα δέντρα τα έβγαλε μέχρι πάνω το δρόμο, τον κεντρικό. Τα είδατε και εσείς, τα καταγράψατε. Φοβερή εικόνα. Ευελπιστούμε τουλάχιστον να, ό,τι μπορέσει να γίνει και στο δρόμο, τον κεντρικό, και στα οικόπεδα, στον κόσμο, μεγάλη ζημιά, να καταγραφεί και να δούμε τι θα κάνουμε. Το σπίτι επισκέφθηκε χτες το βράδυ ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ενώ παρόν και ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Επίρου Δημήτρης Μαυρογιώργος. Είναι υποχρέωσή μας πρώτα απ' όλα να είμαστε εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα, προσπαθώντας να καθοδηγήσουμε και να εμπνεύσουμε τους εργαζόμενους του Δήμου, που κάτω από δύσκολες συνθήκες δούλεψαν χθες το βράδυ, και πως θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε τους πολίτες μας εκεί που υπάρχει ανάγκη.